Να πάμε να κάνουμε τώρα μια ωραία κουβέντα με έναν πρωταθλητή προπονητή, πραγματικά, και φρέσκο πρωταθλητή, την περασμένη σεζόν δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή είναι προπονητής στις ακαδημίες του γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, δηλαδή, έτσι. Ήταν προπονητής και μέλος του team του προπονητικού στην πρωταθλήτρια γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, που κατέξει το πρωτάθλημα δηλαδή το 2021. Είναι στις ακαδημίες, είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Βεβαίως, κανονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε και στον αέρα. Γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι. Προπονητής, είστε κύριε Αποστολίδη προπονητής των ακαδημιών, των γυναικείων ακαδημιών, να το πω έτσι, των ακαδημιών γυναικείου ποδοσφαίρου, να το πω ακόμη πιο σωστά. Ήσασταν προπονητής στην μέλος του team, δηλαδή του προπονητικού της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Και τώρα λέει ο άλλος γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε ομάδες στην Ελλάδα που παίζουν, που έχουν δηλαδή τμήματα γυναικείου ποδοσφαίρου και λειτουργούν σε καλά πρότυπα, ενώ επαγγελματικά πρότυπα? Δηλαδή, γιατί μαθαίνω ότι αυτό συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά. Στον ΠΑΟΚ έχουμε την ακαδημία μας, η οποία είναι η Ακαδημία Γυναικών του ΠΑΟΚ, της πρωταθλήτριας ομάδας ουσιαστικά. Mm-hmm. Λειτουργούμε σε πάρα πολύ επαγγελματικά και αξιόλογα πρότυπα, με στόχο πάντα την βελτίωση και την εξέλιξη των κορισιών, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικό, όπου τις προετοιμάζουμε για να ανεβούν στην πρώτη ομάδα και να εκπληρώσουν τους στόχους και τα όνειρά τους, που είναι να παίξουν στην πρωταθλήτρια ομάδα, όσο και στην εξέλιξη του χαρακτήρα τους, που θεωρούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ταυτόχρονα με την ποδοσφαιρική τους εξέλιξη. Τώρα, μιας και βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από τις ακαδημίες τώρα, γιατί εγώ είχα έρθει πριν από λίγο καιρό εκεί και βλέπω μια καταπληκτική δουλειά που κάνετε, που γίνεται τέλος πάντων γενικότερα από τον ΠΑΟΚ. Ακαδημίες ΠΑΟΚ, όταν λέμε γυναικών, τι εννοούμε δηλαδή, τι τμήματα υπάρχουν, τι ηλικίες? Βάλτε μας στη φάση λίγο, κύριε Αποστολίδη, γιατί εγώ, για να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν νιώθω. Πέρα από εκείνη την επίσκεψή μου πριν από κανένα δίμηνο εκεί στο χώρο που προπονούνται οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η τρέλα των κοριτσιών αυτών, δηλαδή η τρέλα για να μπουν στην προπόνηση κτλ. Αλλά πείτε μας λίγο, τι ακριβώς σημαίνει γυναικείο ποδόσφαιρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ και ακαδημίες? Τι ακριβώς και για ποιες ηλικίες μιλάμε? Μάλιστα. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε από την αρχή. Υπάρχουν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, στις οποίες υπάρχουν παιδιά ηλικίας από 7 έως 16-17 χρονών, και φυσικά είναι και οι ηλικίες που δεχόμαστε συνέχεια παιδιά για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις ακαδημίες μας. Υπάρχουν δύο τμήματα αυτή τη στιγμή τα οποία λειτουργούν με αρκετά καλό επίπεδο, με πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά τα οποία προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να περάσουν στην πρωταθλήτρια ομάδα βήμα-βήμα. Οι ακαδημίες λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του κύριου Φώτη Μούντα στα γήπεδα των Κανονιέριδων, για να ξέρει ο κόσμος που θα μπορεί να μας βρει. Τον Εύωσμο είναι αυτό, ε? Στον Εύωσμο είναι αυτό, φυσικά. Mm-hmm. Και λειτουργούμε κάθε μέρα. Είμαστε εκεί κάθε μέρα, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας που ενδιαφέρεται για την εγγραφή του παιδιού του να έρθει εκεί και να μας δει και να συζητήσουμε. Έχει πολλά κορίτσια στις ακαδημίες, κύριε Αποστολίδη? Δηλαδή, κορίτσια, ξέρω, γιατί μιλάμε τώρα για τις πιο κάτω κατηγορίες, μιλάμε για αυτές τις ηλικίες που είπατε, έτσι, όχι για την γυναικεία ομάδα, και πάμε σε άλλα στάνταρ και σε άλλα επίπεδα. Στις ακαδημίες έχει ενδιαφέρον, δηλαδή θέλουν τα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο? Αυτή είναι η αιώνια απορία μου, να σου πω την αλήθεια. Θα σας απαντήσω αμέσως. Εγώ τα τελευταία 3 χρόνια που ασχολούμαι με το γυναικείο ποδόσφαιρο βλέπω ένα πάρα πολύ μεγάλο πάθος και μια πάρα πολύ μεγάλη όρεξη από πλευράς των κοριτσιών για το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που κάθε μέρα εξελίσσεται και αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο. Mm-hmm. Γίνονται βήματα μπροστά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα αθλήματα που θα κυριαρχήσει στο χώρο του αθλητισμού. Mm-hmm.
Φυσικά πάντα υπάρχει χώρος για περαιτέρω εξέλιξη, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πάθος και όρεξη από τα κορίτσια στο να παίξουν το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ για να τις βοηθήσουμε για αυτό το πράγμα. Το γυναικείο σε σύγκριση με το ανδρικό ποδόσφαιρο δεν είναι και τόσο προβεβλημένο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν παίρνει και τόσο μεγάλη δημοσιότητα, εκτός αν πάμε και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και στο υψηλότερο επίπεδο που είναι το γυναικείο τμήμα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Προφανώς κάνετε καλή δουλειά εκεί, εσείς οι προπονητές, πέρα από τη βοήθεια που υπάρχει φυσικά, γιατί πλέον έχουν αλλάξει σε όλα τα επίπεδα οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, για τα κορίτσια μιλάω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αλλά για να φτάσει μια ομάδα, η κορυφαία τέλος πάντων, το γυναικείο τμήμα σε κατακτήσεις τίτλων, σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και από τα χαμηλά, έτσι, δηλαδή από τα τμήματα υποδομής προφανώς. Είναι λίγο παρεξηγημένο, δεν είναι στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο παρεξηγημένο? Δηλαδή, οι γονείς, να σας κάνω αυτή την ερώτηση που την έχω επίσης στο μυαλό μου συνεχώς. Οι γονείς θέλουν να φέρνουν τα κορίτσια τους να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο δηλαδή, ή το κάνουν με το στανιό γιατί θεωρούν ότι είναι αντρικό άθλημα? Κοιτάξτε, σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχει μια νοοτροπία η οποία θεωρούμε ότι τα αγόρια παίζουν πιο πολύ ποδόσφαιρο. Ναι. Νομίζω όμως ότι χρόνο με το χρόνο βλέπω και παρατηρώ ότι αλλάζει και ολοένα και οι γονείς καταλαβαίνουν περισσότερο την επιθυμία των κοριτσιών τους στο να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι. Και πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια αυτό θα έχει εξαλειφθεί και θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα είναι όπως τα αγόρια που ζητάνε κανονικά. Φυσικά κάθε αγόρι έχει κλωτσίσει μία μπάλα από μικρό, έτσι, σε όποιο άθλημα και να καταλήξει. Δηλαδή, να πω χαριτολογώντας, ναι, πιο πολύ στραβώνει η μαμά ή ο μπαμπάς που η κόρη θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, μπάλα, και δεν θέλει να παίξει βόλεϊ, ας πούμε. Αλήθεια. Καλή ερώτηση. Ίσως καμιά φορά ο ένας, καμιά φορά ο άλλος, δεν μπορώ ακριβώς τώρα να σας απαντήσω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Σίγουρα πάνω στην εξέλιξη της κουβέντας που μου κάνατε και προηγουμένως, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα, της οποίας αποτέλεσα, όπως είπατε, και μέλος για 2,5 χρόνια. Και με τον προπονητή κύριο Λευτέρη Κανάτα, όσο και με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Διαμαντή Διαμαντή. Ναι. Έχουμε μια άψογη συνεργασία, έχουμε κοινές ιδέες, κοινούς στόχους και κοινό πλάνο στο πώς, κοινή νοοτροπία στο πώς θα εκπαιδεύσουμε τα κορίτσια και θα τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν και αυτές ένα κομμάτι της πρωταλήτριας ομάδας στα επόμενα χρόνια. Κάθε κορίτσι. Μου είπατε πριν από λίγο ότι πέρα από το ποδόσφαιρο χτίζουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα, που είναι πολύ σημαντικά σε κάθε αθλήτρια, σε κάθε κορίτσι, σε κάθε κοπέλα που θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Τι εννοείτε με αυτό, όταν λέτε χτίζουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα? Ξέρω ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά, γι' αυτό τα ρωτάω. Εγώ τα ξέρω, αν τα ακούσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια καταρχάς και με τιμάνε πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, σαν Ακαδημία θεωρούμε ότι πέρα από το αγωνιστικό, που φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, να προσπαθήσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε κάθε κορίτσι ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί, να μάθει αυτά που πρέπει για το ποδόσφαιρο και να αποτελέσει και αυτή κομμάτι ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να βοηθήσει άμεσα στο αγωνιστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα θεωρούμε όμως ότι όλα αυτά γίνονται μόνο με σωστή νοοτροπία και σωστό χαρακτήρα. Δηλαδή, ένας αθλητής ή μια αθλήτρια δεν μπορεί να προχωρήσει και να εκπληρώσει στόχους και όνειρα εάν, εκτός από το αγωνιστικό του κομμάτι που θα είναι πάρα πολύ καλό, ο χαρακτήρας του δεν τον βοηθάει ή ο χαρακτήρας της δεν την βοηθάει. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να τα δουλέψουμε ταυτόχρονα και τα δύο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή μίξη και των δύο που θα οδηγήσουν στο καλό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα σε έναν στο να χτίσουμε έναν πρωταθλητή ή μια πρωταθλήτρια. Η ομάδα, γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί κατέκτησε τίτλους τα τελευταία χρόνια? Τι έγινε εκεί τόσο καλό που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, εννοώ, έτσι? Και γενικότερα, δεν μιλάμε και για τεράστιες επιτυχίες, για μεγάλες επιτυχίες, για κατακτήσεις τίτλων στο γυναικείο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ όμως αυτή τα τελευταία χρόνια είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο από άποψη κατάκτησης τίτλων, πέρα από το όνομά τους που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η οργάνωση που υπάρχει
είναι εκπληκτική. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται η πρώτη ομάδα είναι εκπληκτικές, διότι χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις με το αντρικό ποδόσφαιρο, με το αντρικό τμήμα στα γήπεδα της Μεσήμβριας. Όλοι οι άνθρωποι είναι τριγύρω και βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και από τον ΑΣ, στον οποίο ανήκει το τμήμα, και από τον κύριο Κατσαρή, τον πρόεδρο, και από όλους εκεί πέρα, τους τεχνικούς διευθυντές και όλους όσους είναι δίπλα στην ομάδα. Οπότε γι' αυτό νομίζω η ομάδα έχει κατακτήσει τόσους τίτλους και έχει τέτοια οργάνωση και μπορεί και κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και καλύτερη, και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα κερδίζει τίτλους και θα συνεχίσει την ίδια παράδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Αποστολίδη. Ήταν ωραία κουβέντα για να μάθουμε, εκτός από τους άντρες δηλαδή στην μπάλα, όπως λέω εγώ, υπάρχουν και γυναίκες. Και όταν σε μια πόλη, σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, γίνεται εξαιρετική δουλειά, έτσι, από τη δουλειά που γίνεται στα χαμηλά, εννοώ στα τμήματα υποδομής, προς ψηλότερα, προς την γυναικεία, την πρώτη ομάδα. Και αυτό το αποτέλεσμα της δουλειάς φαίνεται με τις κατακτήσεις τίτλων και με τον ρόλο της πρωταγωνίστριας ομάδος που έχει πλέον ο ΠΑΟΚ. Θέλω να συνεχίσετε αυτή την καλή δουλειά που κάνετε και εμείς όσο μπορούμε, πρώτα τον εαυτό μου μαλώνω εδώ πέρα και μετά όλα τα υπόλοιπα μέσα, και εμείς να προβάλλουμε όσο περισσότερο μπορούμε την προσπάθεια που κάνετε και το γυναικείο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το έχουμε πολύ στην άκρη, δυστυχώς. Και επαναλαμβάνω, πρώτα για μένα το λέω και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.